Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, 1859-1930, ήταν σκοτσέζος συγγραφέας και γιατρός. Δημιούργησε το χαρακτήρα Sherlock Holmes το 1887. Έγραψε 4 μυθιστορήματα και 56 μικρές ιστορίες για τον Holmes και τον Dr. Watson. Οι ιστορίες του Sherlock Holmes αποτελούν ορόσημα στον τομέα της εγκληματικής φαντασίας. Ο Ντόιλ ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας. Εκτός από τις ιστορίες του Holmes, τα έργα του περιλαμβάνουν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας για τον καθηγητή Challenger και χιουμοριστικές ιστορίες για τον ταξίαρχο Gerard των Ναπολεόντιων πολέμων, καθώς και θεατρικά έργα, ποίηση και ιστορικά μυθιστορήματα. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1859 στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και ήταν το τρίτο από 10 αδέλφια. Ο πατέρας του, Κάρολος Άλταμοντ Ντόιλ, ήταν Άγγλος Ιρλανδικής καταγωγής και η μητέρα του, Μέρι Φόλεϊ, ήταν Ιρλανδή. Ο πατέρας του ήταν καλλιτέχνης και κέρδιζε τα προστοζήν ως κυβερνητικός υπάλληλος, αλλά ήταν αλκοολικός και γι' αυτό οι σχέσεις του με τη γυναίκα του ήταν γενικά διαλυμένες. Σε ηλικία 9 ετών, με τη βοήθεια κάποιων πλούσιων θείων του, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ στάλθηκε στο Ιησουιτικό Προπαρασκευαστικό Σχολείο του Stonyhurst. Στη συνέχεια πήγε στο κολέγιο του Stonyhurst, αλλά όταν έφυγε από το κολέγιο, το 1875, είχε απορρίψει τον χριστιανισμό και ήταν αγνωστικιστής. Από το 1876 ως το 1881, ο Ντόιλ σπούδασε ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σπούδασε επίσης πρακτική βοτανική στο Βασιλικό Βοτανικό Κήπο στο Εδιμβούργο. Το πρώτο του δημοσιευμένο κομμάτι, το Μυστήριο της Κοιλάδας Σα-Σα-Σα, μια ιστορία που διαδραματίζεται στη Νότια Αφρική, τυπώθηκε σε περιοδικό του Εδιμβούργου στις 6 Σεπτεμβρίου 1879, όταν ο Ντόιλ έκλεινε τα 20 χρόνια του. Και μερικές μέρες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε το πρώτο ακαδημαϊκό άρθρο, το «Gelsemium ως δηλητήριο», στο ιατρικό περιοδικό της Βρετανίας. Ήταν μια μελέτη που εμφανίστηκε χρήσιμη σε μια έρευνα δολοφονίας του 21ου αιώνα. Ο Ντόιλ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του υποχρεωτικού εμβολιασμού και έγραψε πολλά άρθρα που υποστήριζαν αυτή την πρακτική και κατάγγελναν τις απόψεις των αντιεμβολιαστών. Το 1885 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του με θέμα «Την νοτιαία φθήση». Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τη Λουίζα Χόκινς, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, ένα κορίτσι και ένα γόρι. Η Λουίζα Χόκινς υπέφερε από φυματίωση. Το πρώτο του έργο με τον Sherlock Holmes και τον Dr. Watson, με τίτλο «Μια σπουδή στο κόκκινο», γράφηκε σε 3 εβδομάδες όταν ήταν 27 ετών και έγινε δεκτό για δημοσίευση το 1887. Ο Sherlock Holmes σχεδιάστηκε εν μέρη με βάση τον πρώην πανεπιστημιακό δάσκαλο του Ντόιλ, Joseph Bell. Το 1892, σε μια επιστολή του προς τον Bell, ο Ντόιλ έγραψε «Σίγουρα σε εσάς γνωστό τον Sherlock Holmes. Με τη σκέψη, τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που σας άκουσα να εκφράζετε, προσπάθησα να οικοδομήσω έναν άνθρωπο». Και στην αυτοβιογραφία του το 1924 παρατήρησε «Δεν είναι περίεργο που μετά τη μελέτη ενός τέτοιου χαρακτήρα, δηλαδή του Μπέλ, προσπάθησα να δημιουργήσω έναν επιστήμονα detective που έλυνε τις υποθέσεις με βάση την αξία του και όχι μέσω της ανοησίας του εγκληματία». Το Νοέμβριο του 1891, ο Ντόιλ έγραψε στη μητέρα του «Σκέφτομαι να σκοτώσω τον Χόλμς. Παίρνει το μυαλό μου από καλύτερα πράγματα». Η μητέρα του απάντησε «Δεν θα το κάνεις, δεν μπορείς, δεν πρέπει». Σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα αιτήματα των εκδοτών για περισσότερες ιστορίες του Χόλμς, ανέβασε την τιμή του σε ένα επίπεδο που είχε σκοπό να τους αποθαρρύνει, αλλά διαπίστωσε ότι ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ακόμη και τα μεγάλα ποσά που ζήτησε. Ως αποτέλεσμα έγινε ένας από τους πιο καλοπληρωμένους συγγραφείς της εποχής του. Τον Δεκέμβριο του 1893, για να αφιερώσει περισσότερο από το χρόνο του στα ιστορικά μυθιστορήματά του, ο Ντόιλ
έβαλε τον Sherlock Holmes και τον καθηγητή Moriarty να βυθιστούν μαζί στους καταράκτες του Reichenbach στην ιστορία το τελικό πρόβλημα. Η δημόσια κατακραυγή ωστόσο τον οδήγησε να εμφανίσει τον Sherlock Holmes ξανά το 1901 στο μυθιστόρημα «Το σκυλί των Baskervilles». Εν τω μεταξύ, από το 1894 ως το 1903 δημοσίευσε 17 σατυρικά μικρά διηγήματα με ήρωα τον Γάλλο ταξίαρχο Ζεράρ. Ο ταξίαρχος Ετιέν Ζεράρ είναι ουσάρος αξιωματικός στο γαλλικό στρατό κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του Ζεράρ είναι η ματαιοδοξία του. Είναι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι ο πιο γενναίος στρατιώτης, ο καλύτερος ξυφομάχος, ο πιο επιτυχημένος υπέας και ο πιο γλαφυρός εραστής σε όλη τη Γαλλία. Το 1903 ο Ντόιλ δημοσίευσε ένα μικρό διήγημα με τίτλο «Η περιπέτεια του άδειου σπιτιού», στο οποίο εξηγείται ότι μόνο ο Μορίαρντι είχε πέσει, αλλά επειδή ο Σέρλοκ Χόλμς είχε και άλλους επικίνδυνους εχθρούς, ειδικά τον συνταγματάρχη Σεμπάστιαν Μόραν, είχε κανονίσει να φανεί ότι ήταν και αυτός νεκρός. Από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο του 1900, ο Ντόιλ είχε πάει ως εθελοντής γιατρός στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια του πολέμου των Μπόες. Στους λίγους μήνες που πέρασε σε νοσοκομείο της Αφρικής, είδε περισσότερους στρατιώτες και υγειονομικούς να πεθαίνουν από τυφοειδή πυρετό παρά από πολεμικά τραύματα. Τον Οκτώβριο του 1900 δημοσίευσε το βιβλίο του «Ο πόλεμος των Μπόες», που θεωρήθηκε πολύ σημαντικό για τη Βρετανία. Για τον λόγο αυτό, τιμήθηκε για διακεκριμένες υπηρεσίες προς τη χώρα του και το 1902 παρασημοφορήθηκε από τον βασιλιά της Αγγλίας, χρήστηκε υπότης και του απονεμήθηκε ο τίτλος Σερ. Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ήταν 2 φορές υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές, αλλά αν και έλαβε σεβαστό αριθμό ψήφων, δεν εξελέγει. Γράφοντας, φροντίζοντας την άρρωστη γυναίκα του Λουίζα, έπαιζε γκολφ, οδηγούσε γρήγορα αυτοκίνητα, πετούσε στον ουρανό με αερόστατα και με πρώιμα αεροπλάνα, διατηρούσε ενεργό τον εαυτό του, αλλά δεν ήταν πραγματικά ικανοποιημένος. Όταν πέθανε στα χέρια του η Λουίζα τον Ιούλιο του 1906, έπεσε σε κατάθλιψη για πολλούς μήνες. Το Σεπτέμβριο του 1907 παντρεύτηκε τη δεύτερη γυναίκα του, Τζιν Ελίζαμπεθ Λέκη, την οποία είχε πρωτογνωρίσει πριν από 10 χρόνια. Μαζί με τα 2 παιδιά που είχε με τη Λουίζα, μετακόμισαν σε ένα ωραίο σπίτι όπου πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια του, κάνοντας και άλλα 3 παιδιά με τη δεύτερη γυναίκα του. Ένα από τα θεατρικά έργα του Ντόιλ που είχε μεγάλη επιτυχία ήταν η Κυλιδωτή Κορδέλα, που ανέβηκε το 1910. Μία από τις δυσκολίες της παραγωγής ήταν η παρουσίαση του φιδιού. Ο συγγραφέας επέμενε σε ένα ζωντανό ερπετό, ενώ οι ηθοποίοι και το προσωπικό οικέτευαν για ένα τεχνητό. Επικράτησε αρχικά η άποψη του Ντόιλ, αλλά αργότερα εκείνος παραδέχθηκε το λάθος του όταν το φίδι τσίπησε τον ξυλουργό της σκηνής. Το 1912 παρουσιάστηκε το μυθιστόρημα «Ο χαμένος κόσμος», που αναφέρεται σε μια αποστολή σε ένα οροπέδιο στη λεκάνη του Αμαζονίου της Νότιας Αμερικής, όπου τα προϊστορικά ζώα εξακολουθούσαν να επιβιώνουν. Ο χαρακτήρας του καθηγητή Challenger παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε αυτό το βιβλίο. Το μυθιστόρημα περιγράφει επίσης έναν πόλεμο μεταξύ αυτόχθονων πληθυσμών και μιας άγριας φυλής πλασμάτων που μοιάζουν με πίθηκους. Ο καθηγητής Challenger είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας σε μια σειρά από ιστορίες φαντασίας και επιστημονικής φαντασίας του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Σε αντίθεση με τον αυτοελεγχόμενο αναλυτικό χαρακτήρα του Sherlock Holmes, ο καθηγητής Challenger είναι μια επιθετική, έντονη, κυριαρχική φιγούρα. Το 1914 δημοσιεύθηκε το τελευταίο μεγάλο μυθιστορηματικό έργο του Ντόιλ με ήρωα τον Sherlock Holmes και με τίτλο «Η κοιλάδα του φόβου». Αλλά οι αναγνώστες δεν έμειναν εντελώς ευχαριστημένοι, γιατί ο Sherlock Holmes δεν εμφανιζόταν σε μεγάλο μέρος του έργου. Ο απολογισμός του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου ήταν σκληρός για τον Κόναν Ντόιλ. Έχασε το γιο του, τον αδελφό του, 2 κουνιάδους του και 2 ανιψιούς του. Ο Κόναν Ντόιλ έπεσε σε κατάθλιψη,
βρήκε παρηγοριά στον πνευματισμό και στις προσπάθειές του να αποδειχθεί ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Από την πίστη του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ στον πνευματισμό προήλθαν τα συγγράμματα «Η Νέα Αποκάλυψη» το 1918 και «Η Ιστορία του Πνευματισμού» το 1926. Για μια περίοδο, ο Ντόιλ ήταν φίλος με τον Αμερικανό μάγο Χάρι Χουντίνι, ο οποίος όμως ήταν αντίπαλος του πνευματιστικού κινήματος τη δεκαετία του 1920. Αν και ο Χουντίνι επέμενε ότι τα μέντιουμ χρησιμοποιούσαν κόλπα και συνεχώς τα εξέθετε ως απατεώνες, ο Κόναν Ντόιλ είχε πιστεί ότι ο ίδιος ο Χουντίνι διέθετε υπερφυσικές δυνάμεις, άποψη που εξέφρασε στο βιβλίο «Το χείλος του αγνώστου». Προφανώς ο Χουντίνι δεν μπόρεσε να τον πείσει ότι τα κατορθώματά του ήταν απλά αυταπάτες και αυτό τους οδήγησε σε πικρή δημόσια ρήξη. Στις 7 Ιουλίου 1930 ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 71 ετών. Οι τελευταίες του λέξεις ήταν προς τη γυναίκα του «Είσαι υπέροχη». Πριν πεθάνει ήταν τόσο βέβαιος για τη μεταθάνατον ζωή ώστε είπε στους συγγενείς του και στους στενούς του φίλους ότι θα επέστρεφε σαν πνεύμα στη γη και θα τους παρουσιαζόταν.